Αλλά για όσους τώρα παρακολουθούν, να δούμε λίγο την υπόθεση της Gazprom. Πού κόλλησε? Ωραία. Λοιπόν, η Gazprom, παρά το ισχυρό ενδιαφέρον και την έντονη κινητικότητα που είχε επιδείξει το προηγούμενο διάστημα, δεν κατέθεσε τελικά προσφορά, επικαλούμενη ότι τα χρέη της εταιρείας, τα χρέη μάλλον των ιδιωτών προς την εταιρεία. Δεν δόθηκαν επιλογές εγγύησης, λέει. Ιστορίες για γρίους. Νομίζω ότι όλα αυτά ήταν γνωστά. Είναι γνωστά από την αρχή. Ήταν γνωστά. Από την αρχή ήταν γνωστά. Καιρό, τώρα θα μπει και στην οικοτρόπη. Από την αρχή τα γνώριζαν. Από την πλευρά της η ελληνική κυβέρνηση αυτό που λέει είναι ότι τελικώς υπήρξε ευρωπαϊκή παρέμβαση. Οι Ευρωπαίοι και οι Αμερικανοί έβλεπαν έτσι και αλλιώς, βλέπουν με μεγάλη καχυποψία. Και θέλουν να ανατρέψουν την εξάρτηση της Ευρώπης από το ρωσικό αέριο. Ο ίδιος λόγος, δηλαδή η διατήρηση αυτού του καθεστώτος από τους Ρώσους, είναι και ένας από τους λόγους που τους ώθησαν να κάνουν μια πολύ μεγάλη προσφορά για τη ΔΕΠΑ. Αυτό δεν είναι μια αντίφαση να ασκεί μια πολιτική υπέρ των ιδιωτικοποιήσεων, να κόβει την ιδιωτικοποίηση με βάση το ποιος κάνει την πρόταση, αλλά και από την άλλη πλευρά να μην εμφανίζεται άλλος ενδιαφερόμενος από ευρωπαϊκής πλευράς. Σωστά, έχεις δίκιο. Όλα αυτά έχουν να κάνουν ανά πάσα στιγμή, ο καθένας ζυγίζει τι μετράει περισσότερο. Τι μετράει περισσότερο. Λοιπόν, ας μην γελιόμαστε. Λοιπόν, έτσι παίζεται το παιχνίδι. Αυτό είπαν και οι Ρώσοι, ότι εμείς είδαμε τα πλεονεκτήματα, είδαμε τα μειονεκτήματα και αποφασίσαμε να εγκαταθέσουμε προσφορά. Δεν φεύγουμε από την Ελλάδα και αφήνουν ένα, κλείνουν λίγο το μάτι, βάσει και συμμετέχουν στο διαγωνισμό για τη μικρή ΔΕΗ. Η ελληνική κυβέρνηση, αυτό το οποίο είπε στους Ρώσους, ότι αφήστε τα προσχήματα. Εμείς είπαμε ότι θα πάρουν 180 εκατομμύρια ευρώ, η ΔΕΠΑ θα πάρει 180 εκατομμύρια ευρώ από τα χρέη τα οποία έχουν ιδιώτες μέχρι το 2015. Σας εγγυόμαστε ότι δεν πρόκειται μέχρι να γίνει μεταβίβαση των μετοχών, αν θα πάρει το διαγωνισμό, να είναι σε χειρότερη θέση η ΔΕΠΑ. Δόθηκαν επομένως αυτές οι εγγύησεις. Δόθηκαν οι εγγύησεις και αν θέλετε να εισπράξετε και τα υπόλοιπα χρήματα, τότε θα πρέπει να πάνε τα πάρετε εσείς. Είναι και ένα ρίσκο το οποίο αναλαμβάνετε ως επιχειρηματίες. Δηλαδή, έτσι κι αλλιώς έχουν καταλήξει πρόθεσμα χρέη. Μπορεί συνολικά οι ιδιώτες στη ΔΕΠΑ να χρωστάνε σχεδόν 600 εκατομμύρια. Περίπου τόσο. Αλλά τα λήξη πρόθεσμα τόσα είναι. 180. 180-200 εκατομμύρια. Τόσα είναι. Έλεγαν οι Ρώσοι το εξής. Οι Ρώσοι έλεγαν το εξής, καθαρίστε τελείως με το δικό του σκεπτικό αυτό το επιχείρημα το οποίο έφεραν. Δώστε τα χρήματα ιδιώτες προκειμένου να την πάρω τη ΔΕΠΑ στην πραγματική της τιμή και να μην μπλέξω εγώ μετά με τους ιδιώτες. Προφάσισαν αμαρτίες. Ακριβώς. Διότι το πόσα λεφτά χρωστούσαν, το ποια είναι η κατάσταση και πώς λειτουργεί η αγορά ενέργειας στην Ελλάδα. Την γνωρίζουν πάρα πολύ καλά, είναι χρόνια. Είναι μέσα και τα λοιπά, όλα αυτά είναι γνωστότατα. Δεν τους εμπόδισε κανείς όμως πριν από μερικούς μήνες, όπου υπήρχαν αυτά τα προβλήματα, διότι αυτά τα προβλήματα χρονίζονται. Δηλαδή. Δεν προέκυψαν χθες. Λοιπόν, δεν τους εμπόδισε να κάνουν μια μη δεσμευτική προσφορά, η οποία άφησε τους πάντες άναυδους. Υπάρχει ένα θέμα, Βασίλη. Ότι θα πάει να δώσει ξαφνικά 900-950 εκατομμύρια κάποιος για να αγοράσει τη ΔΕΠΑ. Μάλιστα. Υπάρχει ένα θέμα που μπορεί να εξελιχθεί σε τρία σενάρια. Το καλό, το κακό και το πολύ κακό. Και αυτή είναι η προσφορά της ΟΚΑΡ, είναι η εταιρεία, η κοινοπραξία από το Αζερβαϊτζάν, που θέλει να μεταφέρει το δικό της φυσικό αέριο στη χώρα και έχει καταθέσει προσφορά για τον ΔΕΣΠΑ. Αυτό το οποίο λένε είναι το εξής. Για τα δίκτυα δηλαδή. Για το δίκτυο με λίγα λόγια, ναι. Ότι η προσφορά, το τίμημα το οποίο δίνει είναι πάρα πολύ καλό και αυτό δείχνει ότι τέλος του μήνα θα έχει αποφασίσει και το κοινοπρακτικό σχήμα το οποίο συμμετέχουν και μεγάλες εταιρείες από τη Δύση να φτιάξουν και τον αγωγό, τον Trans Adriatic Pipeline, ο οποίος θα περάσει από τη χώρα μας στην Αλβανία και θα καταλήξει στην υπόλοιπη Ευρώπη, θα μεταφέρει το φυσικό αέριο του Αζερβαϊτζάν. Αυτό είναι το καλό σενάριο. Το κακό σενάριο είναι να είναι καλή προσφορά, αλλά να μην γίνει ο αγωγός από εδώ, να αποφασίσει το σχήμα, να μην πέρασε τον αγωγό από εδώ, να τον περάσει από τη Βουλγαρία. Μάλιστα. Και να πάρει τη βόρεια όδευση. Και το πολύ κακό σενάριο είναι να μην είναι ικανό το τίμημα και να μην έχουμε καμία αποκρατικοποίηση ακριβώς ούτε τους Αζέρους στη ΔΕΣΠΑ. Πάμε στον κύριο Γραμματίδη για ένα σχόλιο. Κύριε Γραμματίδη, τι λέτε εσείς για αυτό το μη συμφωνία στην πραγματικότητα? Που τελικά από ό,τι φαίνεται ο γεωστρατηγικός παράγοντας παίζει πιο έντονο ρόλο από ότι. Έτσι. Επιχειρηματικά. Και φαίνεται ότι δεν την ήθελαν και οι Αμερικανοί. Και το λέω αναλογιζόμενοι και θυμηθούμε δηλαδή και τις παρεμβάσεις που υπήρξαν το προηγούμενο διάστημα και από ρωσικής πλευράς. Τα κριτήρια να είναι απολύτως επιχειρηματικά όταν θα καταλήξουμε στην επιλογή. Άρα υπήρχαν και άλλα κριτήρια τα οποία έπαιζαν στο παιχνίδι. Αλλά και τις παρεμβάσεις που υπήρξαν και από ευρωπαϊκή πλευρά, τα μηνύματα που εστέλνονταν δηλαδή, και τις ΗΠΑ.
Θα θυμάστε ότι στο παρελθόν είχαμε κουβεντιάσει και είχαμε πει ότι η αμερικανική πλευρά επέμενε στο ότι δεν θα έπρεπε η Ελλάδα να εγκλωβιστεί σε έναν προμηθευτή όσον αφορά το φυσικό αέριο. Μάλιστα πρέπει να πω ότι έλεγαν, ανέφεραν και παραδείγματα όπως το παράδειγμα της Γεωργίας πριν από κάποια χρόνια, όπου πράγματι είχε εγκλωβιστεί σε μια ανάλογη κατάσταση. Αυτή ήταν η αμερικανική πλευρά, μόνο που αυτό είχε και επιπτώσεις επάνω στον ανταγωνισμό, δηλαδή στο κατά πόσον μια εταιρεία αποκτά μια δεσπόζουσα θέση μέσα στον ευρωπαϊκό χώρο. Και αυτό είναι κάτι που θα μπορούσε τελικά να το πληρώσει ο τελικός καταναλωτής, ο Ευρωπαίος καταναλωτής, ο Έλληνας καταναλωτής. Αυτή ήταν και η πίεση που ασκήθηκε μέσα στη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, γιατί πραγματικά μέσα στο Σαββατοκύριακο ελήφθησαν όλες αυτές οι αποφάσεις, από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προς τη ρωσική πλευρά. Για να έχουμε την εξέλιξη. Άρα μας λέτε ότι ήταν θέμα Ευρώπης, έτσι, και όχι οι προφάσεις που βγήκαν μετά, έτσι, από τους Ρώσους. Αυτό το οποίο σίγουρα έγινε μέσα στο Σαββατοκύριακο ήταν μια αφόρητη πίεση από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προς τη ρωσική πλευρά να μην μπουν σε αυτή τη διαδικασία η οποία θα έτρωγε και πάρα πολύ χρόνο, αλλά θα πήγαινε πίσω και το πρόγραμμα αποκρατικοποιήσεων της Ελλάδας. Και επομένως η ρωσική κυβέρνηση βρέθηκε μπροστά σε ένα δίλημα κατά πόσον θα δημιουργήσει μια ρήξη με τον ευρωπαϊκό παράγοντα σε αυτή τη φάση ή όχι, και επέλεξαν τη μη ρήξη. Επομένως... Εσείς πιστεύετε, κύριε Γραμματίδη, ότι αυτή η μη συμφωνία έχει ικανοποιήσει τους Αμερικανούς? Όπως σας είπα πριν, πάγια θέση η αμερικανική ήταν ότι δεν θα έπρεπε η Ελλάδα να εγκλωφιστεί σε έναν παραγωγό. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι αν προχωρήσει η αζέρικη προσφορά και αν αυτό έχει και θετικές επιπτώσεις όσον αφορά την εξέλιξη του ΤΑΠ, αντιλαμβάνεστε ότι τότε η αμερικανική πλευρά σαφέστατα ικανοποιείται και δεν είναι θέμα ικανοποίηση. Και αυτός ένας παραγωγός είναι πάντως. Μισό... Μόνο η αζέρι. Λοιπόν, καλά, δεν έχει, είναι άλλο πράγματα. Δεν έχει άλλη προβλήθεια εδώ πέρα. Τέλος πάντων. Εδώ πέρα θα, στην περίπτωση, η αλήθεια είναι ότι στην περίπτωση της ΔΕΠΑ θα είχε προμηθευτή και έμπορο την ίδια νομική οντότητα. Αλλά εν πάση περιπτώσει, σε κάθε περίπτωση, βεβαίως, ωραία, να μην εγκλωβιστεί σε έναν παραγωγό, δεν εμφανίστηκε όμως και κανένας άλλος. Και η ελληνική πλευρά έχει την πίεση του να έχει στο τέλος έσοδα από αποκρατικοποιήσεις, προκειμένου όχι μόνο να αλλάξει την οικονομία της κτλ., αλλά και να κλείσει και ένα χρηματοδοτικό κενό. Θα μου επιτρέψετε να πω, συμφωνώ απόλυτα μαζί σας. Και δεν σημαίνει ότι αυτό που είπα πριν είναι κάτι το οποίο με εκφράζει απόλυτα. Εκείνο το γιατί πράγματι αυτό έχει μια δυσμενή επίπτωση επάνω στο πρόγραμμα αποκρατικοποιήσεων. Και πραγματικά υπάρχει μια αντίφαση όπως την επισημάνατε πριν από λίγο. Αντίφαση ως προς το ότι από τη μία πλευρά μας πιέζουν να ολοκληρώσουμε ή να επιταχύνουμε το πρόγραμμα αποκρατικοποιήσεων και από την άλλη πλευρά μας εμποδίζουν στις διαδικασίες. Και δεν αφορούν οι διαδικασίες μόνο το συγκεκριμένο έργο, αφορούν και άλλα έργα αποκρατικοποιήσεων, όπου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, βασισμένη επάνω στην νομοθεσία περί κρατικών ενισχύσεων, περί ανταγωνισμού, δημιουργεί προσκόμματα.